Επικίνδυνα κλιμακώνεται η κατάσταση στο Ουκρανικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπό το φόβο μεγάλης αεροπορικής επιδρομής, κατέβασαν ρολά στην πρεσβεία τους στο Κίεβο. The United States has announced that it is temporarily closing its embassy in Kiev today and instructing employees to shelter in place. Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν. Η καρδιά της Ουκρανίας, η πρωτεύουσα, έγινε στόχος σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου. Οι μονάδες αεράμυνας της Ουκρανίας απέκρουσαν ρωσική αεροπορική επίθεση στο Κίεβο νωρίς σήμερα το πρωί. Και άλλα κράτη, η Ισπανία και η Ιταλία, προχώρησαν στο κλείσιμο των πρεσβειών τους. Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος είχε ήδη πάρει την απόφαση για την αποστολή και άλλων όπλων στην Ουκρανία. Αυτή τη φορά, η κυβέρνηση Biden προμηθεύει τις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις με νάρκες κατά προσωπικού, περιορισμένης διάρκειας σε μια προσπάθεια επιβράδυνσης της ρωσικής επέλασης. Όπλο που μπορεί να αλλάξει άρδιν το πεδίο επί του εδάφους. Landmines are very, very good defensive weapons when they're sown in large groups. You slow down an advance dramatically. Όσο Τζο Μπάιντεν εγκρίνει εκ νέου στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, ο Πούτιν, πέρα από τις πυρηνικές απειλές του, δηλώνει ανοιχτός να διαπραγματευτεί με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ για ανακοχή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η θεωρία από την πράξη απέχει πολύ και μέχρι τότε η Ρωσία κατηγορεί τη Δύση για τη συνέχιση του πολέμου. Στον απόϊχο του νέου πυρηνικού δόγματος της Μόσχας, το οποίο τρέμει ο πλανήτης όλος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας διαμηνύει πως η Δύση θα έπρεπε να γνωρίζει καλά τις συνέπειες μιας επίθεσης με όπλα μεγάλου βεληνικούς κατά της χώρας του, στέλνοντας το εξής μήνυμα. И он предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если вот эта вот дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают, до 300 километров будет. Πάντως η Ρωσία έχει ξεκινήσει μαζική παραγωγή κινητών πυρηνικών καταφυγίων, τα οποία μπορούν να προστατεύσουν από ποικιλία απειλών, αλλά και από ακτινοβολία ένεκα πυρηνικής έκρηξης. Το Ρωσικό Ερευνητικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Έκτακτης Ανάγκης παρουσίασε το καταφύγιο KUBM, που μπορεί να προσφέρει προστασία για 48 ώρες και φιλοξενεί 54 άτομα.